Έχουμε δει τον Πούτιν να πετά δίπλα σε σμήνος γερανών, να ποζάρει πλάι σαν αισθητοποιημένες τίγρεις, να κάνει καταδύσεις, ακόμα και να δείχνει τις ικανότητές του στο Ταεκβοντό. Τα μέσα ενημέρωση τον παρουσιάζουν ως έναν ισχυρό άντρα και σύμβολο του σεξ. Επικαλούνται μάλιστα και τη φερόμενη σχέση του με την πανέμορφη πρώην γυμνάστρια Αλίνα Καμπάγεβα. Σύμφωνα όμως με βιογραφία που υπογράφει ο πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος Στανισλάβ Μπελκόφσκι, η εικόνα αυτή του Ρώσου ηγέτη δεν είναι πραγματική. Το σεξ και η σεξουαλική ζωή είναι άγνωστα στον Πούτιν, ισχυρίζεται και προσθέτει ότι είναι ένας λανθάνων ομοφυλόφιλος. Το επίμαχο άρθρο φιλοξενείται στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel με τον τίτλο «Βιβλίο για το ρωσικό σκάνδαλο». Συγγραφέας ισχυρίζεται πως τα κατοικίδια ζώα του Πούτιν είναι οι καλύτεροι του φίλοι. Ο Μπελκόφσκι αναφέρει ότι ο Πούτιν είναι ένας ιδιαίτερα μοναχικός πολιτικός, ο οποίος προτιμά να περνά τον ελεύθερο χρόνο του περισσότερο με τα ζώα παρά με τους ανθρώπους. Ο ηλικίας 42 ετών συγγραφέας στο βιβλίο του που φέρει τον τίτλο Πούτιν υποστηρίζει πως ο μικρός Βλαντίμιρ, ο οποίος πρακτικά μεγάλωσε δίχως πατέρα, ήταν ένα αποτραβηγμένο και με οχθηρό παιδί. Στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου Μπορίς Γέλτσιν είδε τον πατέρα του, ενώ στο πρόσωπο του ζάμπλου του ολιγάρχη Ρωμάν Αμπράμοβιτς είδε τον αδελφό του. Το Κρεμλίνο φυσικά απέρριψε τους χειρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους εντελώς αβάσιμους και τίποτα παραπάνω από σκουπίδια.